θέλω οπωσδήποτε να χαιρετήσω το γεγονός ότι η οικονομική επιθεώρηση θα βγάλει το χιλιοστό τεύχος και με την ευκαιρία θα ήθελα να κάνω 2-3 πρακτικές προτάσεις. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα, θα ευχόμουν να γίνει πραγματικότητα, είναι να γίνει ένα αρχείο ψηφιακό όλων των αρχείων της οικονομικής επιθεώρησης από το 1934 μέχρι σήμερα. Και όταν εννοώ ένα αρχείο, εννοώ ένα πλήρες αρχείο στο οποίο να έχει κανείς πολύ εύκολη πρόσβαση. Δηλαδή να μπορεί να βρει οποιοδήποτε στοιχείο θέλει στη σειρά των χιλίων αυτών τευχών. Δηλαδή να μπορεί να βρει, πώς θα σας πω, να γράψει ένα όνομα, παραδείγματος χάρη Χατζικυριάκος Γκίκας, και αυτό αμέσως να δοθεί η απάντηση, αυτό το άρθρο, εκείνο το άρθρο, και να μπορεί μετά να διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο με μεγάλη ευκολία. Είναι κάτι το οποίο τεχνικά είναι απόλυτα εφικτό και θα ήταν πολύτιμο. Υπάρχουν ελάχιστες βάσεις δεδομένων της ιστορίας μας. Και η οικονομική επιθεώρηση έχει αυτά τα στοιχεία και νομίζω θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ιστορία μας και για το πώς γίνεται η συζήτηση στην Ελλάδα να υπάρχει αυτό το αρχείο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θα ήθελα να δω στην οικονομική επιθεώρηση από εδώ και πέρα. Θα ήθελα να δω μεγαλύτερη παρουσία νέων δημοσιογράφων. Νέων δημοσιογράφων που κατά κάποιο τρόπο θα έβρισκαν στην οικονομική επιθεώρηση ένα θερμοκήπιο, να έρχονται νέοι άνθρωποι με πολύ καλές σπουδές, μάλλον στο εξωτερικό, και να γίνονται πολύ καλοί δημοσιογράφοι κάτω από την επίβλεψη έμπειρων δημοσιογράφων στην οικονομική επιθεώρηση. Και με αυτούς τους νέους ανθρώπους θα ήθελα να μεγαλώσει πολύ το ρεπορτάζ για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερο βάρος για το τι γίνεται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και λιγότερο για γενικά θέματα για την οικονομία. Αυτά τα διαβάζουμε στις εφημερίδες και δεν χρειαζόμαστε περισσότερα στην οικονομική επιθεώρηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερο υλικό για το τι γίνεται στις επιχειρήσεις. Αυτές χρειαζόμαστε, αυτές θέλουμε να ενισχύσουμε και αυτές θέλουμε, κατά κάποιο τρόπο αν μπορώ να πω έτσι, πρέπει να μάθουμε και να τις θαυμάζουμε, να εντοπίσουμε τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που κάνουν σπουδαία δουλειά. Με αυτά εύχομαι, πώς να σας πω, να πάτε στα 2.000 τεύχη, δεν θα είμαι εδώ να τα δω, αλλά ελπίζω να πάτε καλά.